Στην κατηγορηματική διάψευση δημοσιεύματος τοπικής εφημερίδας της Καβάλας που αναφέρει ότι μεταγράφηκε ως συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη, προχώρησε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Γάκης. Κοιτάξτε, καταρχήν έχω στείλει έγγραφα μία διάψευση για το δημοσίευμα αυτό. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχω άριστες σχέσεις και συνεργάζομαι με όλους τους βουλευτές στο όνομά μας. Δεν μου έχει γίνει ποτέ καμία πρόταση, ούτε δέχτηκα ποτέ να αναλάβω μια τέτοια θέση. Είμαι εκλεγμένος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είμαι Περιφερειακός Σύμβουλος. Εκπληρώνω τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά μου όπως με εξέλεξε ο λαός της Καβάλας, οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας. Στη δήλωσή του τονίζεται μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε δέχτηκε κάποια τέτοια πρόταση και ότι ακόμα και αν του γίνονταν δεν θα την αποδεχόταν αφού δεν θα εκμεταλλεύονταν ποτέ την εκλογή στην περιφέρεια για να την εξαργυρώσει με κάποια θέση συμβούλου ή συνεργάτη. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να αναλάβω κάποιο άλλο πόστο, ούτε νομίζω είναι ηθικό να κάνω μια τέτοια ενέργεια και το έχω ξεκαθαρίσει και νομίζω η στάση μου μέχρι σήμερα έχει αποδείξει το ποιος είμαι. Δεν θα έκανα ποτέ μια τέτοια ενέργεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν με ρωτήσανε πριν τη βγάλουν το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Θα μπορούσα πολύ απλά να το έχω διαψεύσει εξ αρχής και να μην δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η διάψευσή μου όπως ακριβώς την έχω αποστείλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.